Κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου της Αποκαθήλωσης που περιγράφει τα γεγονότα του θανάτου και της ταφής του Χριστού, ένα ξύλινο ζωγραφισμένο ομοίωμα του σώματος του Κυρίου ως εσταυρωμένου, το οποίο είναι προσιλωμένο στο σταυρό, αποσπάται από αυτόν, τυλίγεται σε λευκό ύφασμα και μεταφέρεται στο ιερό του ναού, ενώ στη συνέχεια γίνεται περιφορά του επιταφείου και του σταυρού. Σε κλίμα κατάνοιξης παρουσία πλήθους πιστών έγινε η τέλεση της ακολουθίας των μεγάλων ορών και ο εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής στους ναούς της Πάτρας. Η φύση όλη πενθεί, αλλά εμείς σκεφτόμαστε τη Θεία Ανάσταση. Έτσι και ο λαός μας κάθε τέτοια μέρα νιώθει την ελπίδα για το αύριο. Το Πάσχα εύχομαι να γίνει μια καινούργια αφετηρία για μια ελπιδοφόρο πορεία. Σε μια πολύ δύσκολη, σκοτεινή εποχή που ζούμε, δεν έχουμε από αλλού να αντλήσουμε δύναμη, κουράγιο και πίστη ότι πάντα μετά την Σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση. Το μήνυμα της Ανάστασης, το μήνυμα της αγάπης, πιο επίκαιρο από ποτέ. Εύχομαι σε όλους καλή Ανάσταση, υγεία, ειρήνη, που έχουμε επίσης πάρα πολύ ανάγκη. Ρίγη συγκίνησης και στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, όπου ιερούργησε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος. Να έχουμε τις Άγιες Μέρες αυτές ό,τι μπορούμε καλύτερο στο να είμαστε υγιείς, να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, αγάπη και να μπορέσουμε να βγούμε από όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν. Χρόνια πολλά σε όλους. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας και περιοριστικών μέτρων, ήταν η πρώτη χρονιά που οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για το Πάσχα πραγματοποιήθηκαν χωρίς αυστηρά μέτρα, με τους πιστούς ωστόσο να τηρούν κατά μόνας τις αποστάσεις, ενώ σχεδόν όλοι φορούσαν τις μάσκες τους εντός των ιερών ναών.